περίμενε. Γιο του εξαρχαία. Με θα ρωτήσει τι έγινε. Του είπα ότι θα φύγω για την Αθήνα. Δεν μπορούσα να του πω την αλήθεια. Θα ρωτήσει. Του είπα ότι δεν θέλω να παντρευτώ το Στάθη. Αύριο θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω για την Αθήνα. Μετά θα έρθεις κι εσύ και θα είμαστε μαζί. Τι λες? Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά προχθές που τον είδα να σε φυλάει. Ξέχασέ το. Με ξάφνιασε και εμένα. Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Ήθελα να τον πλακώσω. Και γιατί δεν το έκανες? Θα το ευχαριστιόμουν. Μην έρθεις κατευθείαν στην Αθήνα και καρφωθούμε. Άσε να περάσει καμιά εβδομάδα. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. Τηλεφώνησε στο γιατρό. Όχι, 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 μην τηλεφωνήσει στο γιατρό. Να τηλεφωνήσω ή να μην τηλεφωνήσω. Δεν ξέρω. Αν τηλεφωνήσει, θα μάθουν όλοι ότι αρρώστησα. Αλλά γιατί αρρώστησα, ε? Αν δεν τηλεφωνήσει. Δεν θα το μάθει κανεί. Ναι, αλλά μπορεί να πεθάνω. Τότε να τηλεφωνήσω. Τηλεφώνησε. Όχι. Ναι, όχι, 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 μην τηλεφωνήσω. Ακού την κόρη μου να την κουτουπώνει ο γιο του εξαρχαία. Καλά μου τα έλεγε εμένα ο Κοντοπάνος. Αλλά εγώ δεν τον πίστευα, εγώ δεν τον πίστευα. Εγώ δεν τον πίστευα. Αχ, δεν είναι καμουλάκο αυτή. Όχι, δεν είναι καμουλάκο. Με άλλον την έκαμε σε αυτή. Σου ήμουν πολύ της πιστή, κούλη μου. Καμιά γυναίκα στο σώμα μας δεν θα πήγαινε με έναν εξαρχαία. Καμία. Μην το λες αυτό, δεν ξέρεις τι κάνανε οι προγιαγιάδες. Μην μου λες τέτοια τώρα και με ανεβάζεις το αίμα στο κεφάλι. Τελείωσε, τελείωσε, πάει, τελείωσε. Όταν θα έρθει σπίτι, εγώ θα την πετάξω έξω από το σπίτι. Για να πάει στον εξαρχαία? Είναι και αυτό. Το φαντάζεσαι? Εγώ την πετάω έξω από το σπίτι και αυτή πάει στο σπίτι του εξαρχαία. Το φαντάζεσαι, ε? Όχι, το φαντάζεσαι. Πόπο ρε ζηλίκη. Πόπο εξευτελισμό. Μου έρχεται τον κεφαλικό Βαλεντίνη, μου έρχεται. Μην το λε αυτό, κολλή μου, γιατί μου έρχεται και εμένα αν υπερθέτω. Πού τα βρίσκει αυτά τα μαργαριτάρια και τα πετάδρα, Βαλεντίνη, μπορεί να πει. Λοιπόν. Λοιπόν, μόλις έρθει, εσύ θα την περιμένεις. Ακούς! Με άπτεστη προσοχή. Ωραία. Και θα της πεις. Θα της πεις, ο παπάς είναι άρρωστος. Και μετά? Τα υπόλοιπα άστα σε μένα. Κάνε μου αέρα, κάνε. Ναι. Θα με χαιράσεις? Μπα, τι έγινε ο δικός σου? Θα είναι με καμιά τουρίστρια. Αυτό δεν ήθελες να μου πει? Εγώ πολλά έχω να πω, για όλους έχω πολλά να πω. Αλλά δεν μιλάω. Κέρασέ με. Ναι. Πού να ξέρω που είναι η αλήθεια? Πρέπει να πάω σπίτι μου. Τι έγινε? Έφυγε η αλήθεια. Τους είδε ο πατέρας μου το Γιάννη και δεν είναι καλά. Όχι ρε γαμώτο. Βλέπεις αριθμούς να τους σημειώσω? Ε? Λέω, βλέπεις νούμερα να τα σημειώσω? Όχι, παιδάκι, με έβλεπα ένα όνειρο και με έκοψες, βρε σε καλό. Άμα δεν ήταν νούμερα, τι να το κάνουμε. Πού πας? Στη θάλασσα πάω. Ξεμέθησες? Ξεμέθησος είμαι, μια χαρά είμαι. Λεφτά έχω, καλύτερα δεν γίνεται. Άντε, γεια. Έρχεται. Ναι.
κάνεις εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Εσύ τι κάνεις εκεί? Με καμιά τουριστριούλη. Βλακίες, εγώ έφυγα. Τελειώσαμε. Εντάξει, εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Στο λέω γιατί σε πιάνει ο εγωισμός σου. Δεν θα πω τίποτα. Αγαπηθείτε εσείς. Και αφήστε μας εμάς το μίσος. Αλίκη, καληνύχτα. Καληνύχτα, κύριε Πάνο. Ο πατέρας μου, αγαπηθείτε εσείς. Κάτι έχει πάρει. Εσύ να μου πεις τι κάνεις. Έγινε κάτι? Ο πατέρας αρρώστησε. Τι έπαθε? Ξέρω εγώ. Σε είδε πριν που έφυγες με τον Γιάννη. Περιμένουμε στον ασθενοφόρο. Παπά. Μαμά. Τον σκότωσες τον πατέρα σου. Παπάκα μου, ο γιατρός λέει ότι έχει πάθει εμφροντισία. Είναι σαν να τον χτύπησε κεραυνός, λέει. Και τώρα η κατάστασή του είναι κρίσιμη, πολύ κρίσιμη. Και πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο. Αλλά το ευχάριστο είναι πως δεν θα πεθάνει. Και το δυσάρεστο είναι πως μπορεί να μείνει έτσι, ευρόντιτος. Παπάκα μου, μίλα μου, παπάκα μου, σε παρακαλώ. Μίλα μου και δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω ποτέ. Αλήθεια σου λέω. Μίλα μου, παπάκα μου. Σε είδε που έφευγες με το γιο της Αγγελικής. Και στο είχε πει ο άνθρωπος. Θα πεθάνω ή θα αυτοκτονήσω. Και ορίστε τώρα ο κούλης μου. Ευρόντιτος. Κάποια στιγμή θα μιλήσω και θα πω πολλά. Στο παγέστο ξαναλέω. Σταμάτα να τραγουδάς. Γιατί ρε παιδάκι μου? Δεν τα άμαθες με τον Κούλι? Τι έγινε, τον πιάσανε, τον κατσικοκλέφτη, έβαζε ζάφια κρέατα στα λουκάνικα. Δεν ξέρω, κάτι έπαθε και χθες το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο. Τι έφαγε από τα λουκάνικα? Και κάτσε, γιατί κάτι σοβαρό σε παιδιά λέγε. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως η Βαλεντίνη κλαίει. Και άμα κλαίει. Η Βαλεντίνη κλαίει, γελάει χωρίς λόγο, έτσι από μόνη της. Το γιο σου να ρωτήσεις καλύτερα. Και τι ξέρει μωρο Γιάννης? Χθες το βράδυ ήταν μαζί, βρε. Τι ώρα? Ναι, την ώρα που κατέβηκα τους είδα, κάνανε βόλτα στην παραλία και μάλλον που του πονόντουσαν εκεί πέρα. Γι' αυτό το έπαθε το εγκεφαλικό ο Κούλης. Θα τους είδε, φαίνεται. Πού τους είδε, μωρέ? Ο Γιάννης θα πήγε από το σπίτι να την πάρει με τη μηχανή και θα τους είδε. Εσύ δεν είσαι δαιμόνιο. Εσύ είσαι πανδαιμόνιο. Ένα και ένα κάνουνε δύο. Χθες το βράδυ ο Γιάννης ήταν με την Αλίκη και ο Κούλης έπαθε εγκεφαλικό. Βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν εγκεφαλικό. Έτσι μου είπανε. Τον καημένο τον Κούλη τι έπαθε. Τον λυπάσαι? Βέβαια το λυπάμαι, βρε. Αρρώστια είναι. Εσύ θέλεις να τον σκοτώσεις? Θα τον σκοτώσω με βόλι. Το βόλι είναι άλλο πράγμα. Η αρρώστια είναι λίγο. Ξεφτελισμός είναι η αρρώστια. Ενώ το βόλι είναι. Αντρικός θάνατος. Άι, μωρέ. Τρελάρα από εκεί πέρα παράτανε. Τον καημένο τον Κούλη τι έπαθε. Βρε τον καημένο τον Κούλη τι έχασε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Για πού το βάλαμε? Εδώ κάτω, πάω να κάνω ένα μπανάκι. Πάω τώρα που είναι νωρίς, να μην έχει πολύ κόσμο. Θα σας φάνει δρόμοι, παιδί μου, εκεί κάτω. Εδώ, ωραία, παραλία, κάνετε εδώ. Εδώ δεν έχει πλάζ, κύριε Πάνο. Τι να την κάνετε την πλάζ? Να περνάτε κάθε πρωί να μου φτιάχνετε τη μέρα. Κύριε Πάνο, είστε παντρεμένος. Και πολύ, μάλιστα. Ναι, αλλά και οι παντρεμένοι παιδάκι μου έχουν ψυχή, κατάλαβες. Αν σ' ακούσει η κυρία Αγγελική, τι θα πει? Τι θα πει, το κλασικό θα πει. Τι τη βρίσκει, βρε. Μην πάει το μυαλό σα στο πονηρό. Προς Θεού, εγώ θέλω να άρχισε εδώ να κάνετε τον πανάκι σας, να τρώτε κουτσομουρίτσες, δεν πληρώνετε τίποτα και θα πηγαίνετε στο καλό. Πάνω! Πάνω!
Το ξέρω τι με λένε πάνω. Τι φωνάζεις? Μιλάω με την κυρία. Τι κάνετε, κυρία Αγγελική? Μια χαρά είμαι, το ίδιο βλέπω κι εσείς. Αχ, τι να κάνω εγώ, κυρία Αγγελική μου. Εγώ είμαι γυναίκα μόνη. Και χλωμή σαν το λεμόνι. Έλα πάνω στη θέση σου. Γεια σας, κύριε Πάνο. Καλό μπάνιο. Δεν τρέπεσαι, βρε? Δεν τρέπεσαι να σε βλέπουν να μιλάς μαζί της? Να νομίζουν ότι σαλιαρίζεις με τη χείρα? Είναι δυνατόν, μωρέ? Παρακαλούσα τη γυναίκα να κάνει μπάνιο εδώ πέρα. Θεός φυλάξει. Τι Θεός φυλάξει, βρε? Αν μάθουν ότι η χείρα κάνει μπάνιο εδώ, θα πλακώσει όλος ο κόσμος. 7 κιλά θερίνα έχει μείνει. Ποιος θα την πουλήσει, βρε? Ξέρεις τι σημαίνει να μάθουν όλοι ότι στο εξαρχαία ταβέρνα μπροστά κάνει μπάνιο η χείρα? Μεγάλη διαφήμιση, βρε. Οι άλλοι πληρώνουν. Δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Πρέπει πήγαινε μέσα εκεί πέρα. Μην το χάσω όλο. Ναι. Έχω άσχημα νέα. Τι έγινε? Αρρώστησε ο πατέρας μου. Είμαι στο νοσοκομείο. Τι έπαθε? Δεν ξέρω. Κάθεται ακίνητος και κοιτάζει το ταβάνι. Μας είδε χθες το βράδυ. Όχι, ρε γάμο του. Αν πάθει κάτι ο πατέρας μου. Θα γίνει καλά, σταμάτα. Είμαι τρελαμένη. Μπορεί να μην σε ξαναπάρω τηλέφωνο? Σε καταλαβαίνω. Μακάρι να μην με καταλάβαινες. Μακάρι να γίνει καλά, τι να σου πω. Λοιπόν, οτιδήποτε θελήσεις, ό,τι ώρα και να είναι, πάρε με ένα τηλέφωνο. Και αν δεν θες να με ξαναδείς και να μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο, το καταλαβαίνω. Πάντως να ξέρεις ότι σε αγαπάω. Κι εγώ σε αγαπάω, ρε γαμώτο. Στείλε μου μόνο ένα μήνυμα να μου πεις ότι είναι καλά. Γεια σου. Γεια. Υπό την εμπειρία ισχυρότατο σοκ. Και ποιο είναι το χειρότερο, γιατρέ μου? Δεν υπάρχει ούτε χειρότερο ούτε καλύτερο. Του δίνω ηρεμιστικά και ελπίζω σύντομα να επανέλθει. Να επανέλθει, γιατρέ μου, να επανέλθει. Γιατί μα μου μείνει έτσι με το μάτι ακίνητο? Τι θα κάνω εγώ, γιατρέ μου, τι θα... Ελάτε να σας δώσω και εσάς ένα ηρεμιστικό, ελάτε, ελάτε. Εμένα? Ελάτε. Να δω το Γιάννη. Πες μου ότι θα γίνεις καλά. Κι εγώ δεν θα τον ξαναδώ. Στορκίζομαι, μ' ακούς? Κάνε μου ένα νόημα. Κάνε μου γαμώτο. Αφού ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάω. Δεν βάζω κανέναν πάνω από σένα. Πώς είναι? Τόσο άσχημα είναι? Θα χαρεί τώρα ο Πάνος. Τι είναι αυτά που λες, μωρέ? Ο Πάνος μου είναι καλός άνθρωπος. Μπορεί να φωνάζει, να τσακώνεται, αλλά σκύλος που γαυγίζει μην τον φοβάσαι είναι. Ο γιος σου από αυτόν το έπαθε? Αχ, Βαλεντίνη μου, είμαι εδώ γιατί είμαστε φίλες και στεναχωριέμαι. Στέκεται ακίνητο σαν κούτσουρο. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Κουράγιο, θα γίνει καλά. Άμα πάθει κάτι ο κούλης μου, πάω εγώ, τέλειωσα. Σταμάτα, σου λέω, θα γίνει καλά. Πώς το ξέρεις? Το ξέρω, έχω ένα προαίσθημα. Μέσα μου, θα γίνει καλά. Μακάρι, Παναγία μου, μακάρι, να δώσει ο Θεός, μακάρι. Πήγαινε τώρα καλύτερα, μη μας δει κανείς και πάθει και δεύτερο σοκ. Καλό. Σταμάτα. Άσε σαν τον πατέρα πίνεις κι εσύ. Άσε με. Δεν τρακουτέ. Αν δεν γίνει καλά ο πατέρας της. Αλλά και να γίνει, πώς να το πάει κόντρα? Έλα, πώς είναι? Σαν να το χτύπησε κεραυνός είναι το πουλάκι μου. Ο γιατρός είπε ότι έχει πάθει. Έχει πάθει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ευρωτησία το είπε. Έπαθε, λέει, ένα σοκ ολοκληρωτικό.